Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανθής Άγιος Γεώργιος με το νεοσύστατο συμβούλιο του διοργάνωσαν τα Ανθιώτικα 2019, τα οποία περιλάμβαναν μία σειρά δράσεων με θεατρική παράσταση του γνωστού σε όλου μας Καραγκιόζη, με αποσπάσματα από τον ελληνικό κινηματογράφο, με λαϊκή μουσική βραδιά προς ψυχαγωγία των μικρών αλλά και των μεγάλων κατοίκων του χωριού. Οι δράσεις όμως του Συλλόγου έχουν και κοινοφελή σκοπό και για το λόγο αυτό στις 13 Αυγούστου συγκέντρωσαν με τη βοήθεια του κόσμου ρούχα και παπούτσια στον αύριο χώρο του σχολείου με σκοπό να βοηθηθούν οι οικογένειες που έχουν ανάγκη. Επίσης, ο Σύλλογος διοργάνωσε και εθελοντική αιμοδοσία. Είναι νεοσύστατος σύλλογος όσον αφορά το ΔΣ και όχι νεοσύστατος γιατί υπήρχε και παλιότερα. Απλά τώρα είμαστε μια ομάδα παιδιών που μεγαλώσαμε μαζί και αποφασίσαμε είτε μένουμε κάποιοι εδώ είτε μένουμε εκτός να βοηθήσουμε σε κάποιες δραστηριότητες του χωριού για να φαίνονται και προς τα έξω και να γίνουμε και παράδειγμα προς μίμηση ίσως για κάποιους άλλους συνανθρώπους μας, άλλα χωριά, άλλους δήμους. Ξεκινήσαμε με τις εκδηλώσεις Ανθιώτικα 2019. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με μια παιδική παράσταση Καραγκιόζη. Αύριο με ένα φίλο μας θα παίξουμε κάποια με τα μικρά παιδιά του χωριού κάποια κομμάτια από παλιό ελληνικό κινηματογράφο για να χαρούν και τα παιδιά και οι γονείς των παιδιών. Και το Σάββατο θα κλείσουμε με μια λαϊκή βραδιά με παραδοσιακή μουσική και λαϊκή μουσική. Μέσα στα πλαίσια όμως της κοινωνικής πολιτικής, αν μπορώ να το πω και έτσι, καθιερώσαμε μια μέρα κάθε καλοκαίρι να βοηθάμε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με ρούχα σε καλή κατάσταση που καλέσαμε άτομα του χωριού και απ' έξω όσοι γνωρίζουν να φέρουν σε συνεργασία με τον Άγιο Γεώργιο Ανθή στην Εκκλησία μας και την Ιερά Μητρόπολη των Σερών. Επίσης υπάρχει και η εθελοντική αιμοδοσία σε συνδυασμό με τον σύλλογο, με το σύνδεσμο του ΠΑΟΚ που ξεκίνησε και αυτό. Υπάρχουν ευτυχώς όλοι οι κάτοικοι του χωριού αλλά και ο κόσμος γενικότερα από γύρω. Ξεκίνησαν να φέρνουν τα ρούχα για να βοηθήσουν. Ήδη έχουμε αρκετές σακούλες με καθαρά ρούχα και σε καλή κατάσταση. Ευχαριστούμε όλους. Ελπίζουμε να βοηθήσουμε όλο τον κόσμο και το χωριό να περάσουμε όλοι όμορφα.